Περίοδος περίοδο από τον 15ο έω και τον 18ο αιώνα, περίοδο που οι μικρέ αποκλήσει συνηθίζεται να αποκαλείται νεότερη, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του δυτικού κόσμου. Είναι εκείνη η μεταβατική εποχή ανάμεσα στον ύστερο Μεσαίωνα και τη Γαλλική Επανάσταση, κατά την οποία το παραδοσιακό υποχωρεί ή καλύτερα ανατρέπεται, και τη θέση του καταλαμβάνει βία το μοντέρνο. Την περίοδο αυτή και μέχρι ό,τι το νέο πνεύμα και ο φορέα στο Ιαστική Τάξη επικρατήσουν ολοκληρωτικά, όλε τι πλευρέ του πολιτισμού, από του θεσμού και τι κοινωνικο-οικονομικέ σχέσει μέχρι τη σκέψη, την τέχνη και την καθημερινή νοοτροπία περνούν βαθιέ και αλληλοδιαπλεκόμενε κρίσει. Μέχρι και λίγε δεκαετίε πριν, σημαντικά γεγονότα και φαινόμενα τη περίοδου αυτή παρέμεναν ουσιαστικά αόρατα μέσα στα πλαίσια του παραδείγματο που κυριαρχούσε στου χώρου παραγωγή του επίσημου ιστορικού λόγου. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 50 και μετά, αριστεροί, μαρξιστέ και μεταμαρξιστέ ιστορικοί του αγγλοσαξονικού κυρίω χώρου, άρχισαν να αποκαλύπτουν έναν κόσμο που ω τότε βρισκόταν κυριολεκτικά στο περιθώριο τη ιστορία. Την καθημερινή ζωή του πλήθου, τον όχλο και τι κοινωνικέ ταραχέ του, τα εργατικά στρώματα, του ζητιάνου και του περιθωριακού, τι άφωνε ομάδε που αποτελούσαν οι γυναίκε και τα παιδιά. Ό,τι με λίγα λόγια μπορούσε να θολώσει τη στριπνότητα του προσχετικά κατασκευασμένου θεάματο, τη ανόδου και εδραίωση του αστικού πολιτισμού, να ρηπάνει την καθαρή τη σύγχρονη ιστορία. Πολύ πριν η αστική τάξη συνειδητοποίησει πλήρω τον εαυτό τη και του σκοπού τη, την περίοδο εκείνη που το νέο πνεύμα εκδήλωναν ακόμη τα πρώτα του σκερτήματα, οι πρώτοι αντίκτυποι τη κοσμογονική αλλαγή που ερχόταν έπληδαν ήδη τα ευαίσθητα στρώματα του πληθυσμού. Η αντίδρασή του, άμεση, αυθόρμητη και συχνά βίαιη, εκδηλώθηκε με τα πιο πρόσφορα υλικά και διανοητικά μέσα. Φορεί αυτού του πρώτου κύματο αντίδραση υπήρξαν θρησκευτικέ ομάδε, οι οποίε αποσπάστηκαν από το κύριο σώμα του χριστιανισμού, κυρίω τη μεταρρύθμιση. Υιοθετώντα τρόπου ζωή που δεν συμμορφώνονταν με τι κοινωνικέ, ηθικέ και θρησκευτικέ αξίε τη εποχή. Συγχρόνω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πρόβαλαν το όραμα μια ουτοπική κοινωνία, ο δρόμο για την οποία περνούσε σχεδόν πάντα από την κοινωνική εξέγερση. Η κοινή συνισταμένη, η οποία φαίνεται να διαπερνά όλα αυτά τα αυτόνομα κινήματα, για τα οποία έχουν προταθεί οι συλλογικοί όροι ριζοσπαστική μεταρρύθμιση και αριστερά τη μεταρρύθμιση, είναι η εξέγερση ενάντια στον νόμο. Τον νόμο ω κανονιστικό θεσμό, θρησκευτικό ή κοσμικό, που την περίοδο αυτή αρχίζει να ορθολογικοποιείται και να γίνεται τόσο πιο αποτελεσματικό όσο ο έλεγχο που ασκεί εκλεπτείνεται. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε τρει βασικού σταθμού τη ιστορία αυτών των κινημάτων: στο αναβαπτιστικό φαινόμενο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, στον αντινομισμό μέσα 16ου έω αρχέ 17ου αιώνα και στι αριστερέ πουριτανικέ έκτε που εμφανίζονται στο προσκήνιο κατά την Αγγλική Επανάσταση μέσα 17ου αιώνα. Οφείλω να ξεκαθαρίσω στο σημείο αυτό ότι η προσφυγή στην ιστορική αντικειμενικότητα ή και η τελεολογία δεν είναι μέσα στι μεθοδολογικέ αρχέ μου, πολύ περισσότερο στι προθέσει μου. Κλείνω προ την άποψη εκείνη η οποία θεωρεί την ερευνητική εργασία πριόρι χρωματισμένη, αν μη τι άλλο από την επιλογή του αντικειμένου, των προσεξέταση δεδομένων και των εργαλείων τη. Θεωρώ λοιπόν πω η επίγνωση τη μερικότητα τη ιστορική έρευνα αλλά και του υποκειμενικού στοιχείου, τη προσωπική επιθυμία εν τέλει, που η θελημένα ή αθέλητα επενδύεται σε αυτήν είναι ίσω η μόνη στάση η οποία μπορεί να εμποδίσει έρπουσε ιδεολογίε να απικήσουν το παρελθόν. Κλείνοντα την εισαγωγή αυτή, πρέπει να σταθώ λίγο σε κάποια ζητήματα ορολογία. Είναι γνωστό ότι σε αντίθεση με την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία, στον Προτεσταντισμό είναι αποδεκτή διαφορετικότητα στην ερμηνεία των ιερών κειμένων. Είναι αυτή άλλωστε που βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη ποικιλία δογμάτων, τα οποία αποτελούν το Προτεσταντικό Σώμα. Στον Προτεσταντισμό, με άλλα λόγια, κάθε ερμηνευτική παρέκκληση δεν αποτελεί αναγκαστικά και αίρεση. Ωστόσο, και αυτό πρέπει να τονιστεί, όλε οι ιδέε που θα εξετάσουμε εδώ θεωρούνταν και θεωρούνται ερετικέ και από αυτού του προτεστάτε. Σχετικά με τη διαφορά δόγματο και σέκτα, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μα την τυπολογική παρατήρηση του Βέμπερ, η οποία επισημαίνει ω κύρια χαρακτηριστικά τη δεύτερη τον αυθορμητισμό και την ηθική διαφοροποίηση. Στη διάρκεια τη εξέτασή μα, θα συναντήσουμε επίση του όρου αναβαπτισμό και αντινομισμό. Αν και από ιστορική άποψη, όπω θα δούμε, υπήρχαν συγκεκριμένε ομάδε και θεωρίε που προσδιορίζονταν με αυτέ τι ονομασίε, εν τούτη στο λεξιλόγιο τη εποχή οι όροι αυτοί είχαν ευρύτερη σημασία. Τούτο οφείλεται πιθανώ σε δύο λόγου. Πρώτον, σε ένα είδο διάχυση που υπέστησαν με τον χρόνο οι αντίστοιχε θεωρίε, έτσι ώστε να φθάνουν να επηρεάσουν ομάδε με τι οποίε δεν είχαν άμεση ιστορική συνάφεια, Δεύτερον, στη χρήση που έγινε στου όρου αυτού από τα καθιερωμένα δόγματα στα πλαίσια τη επίθεσή του εναντίον μια μεγάλη ποικιλία εξτρεμιστικών τάσεων με κοινά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα προβληματικό τέλο είναι ο όρο Πουριτανισμό, για τον ενοιολογικό προσδιορισμό του οποίου οι ιστορικοί διαφωνούν μέχρι σήμερα. Ο Πουριτανισμό, όπω θα φανεί άλλωστε, υπήρξε ένα φαινόμενο τόσο ευρύ ώστε κατέληξε να περιλαμβάνει διαμετρικά αντίθετε αντιλήψει. Αν σε αυτό προστεθεί η μεταγενέστερη ιδεολογική χρήση του όρου, χρήση που τον ταυτίζει με τον αυστηρό, το συντηρητικό και το οπισθοδρομικό, είναι προφανή ο βαθμό ασάφεια στον οποίο καταλήγουμε. Ο Αναβαπτισμό εμφανίστηκε ω ιστορικό κίνημα στο πρώτο μεσό του 16ου αιώνα. Η ριζοσπαστική φύση του, η οποία συνδέθηκε με μια σειρά κοινωνικών εξεγέρσεων, δεν κράτησε ουσιαστικά πάνω από 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τον 18ο αιώνα, η αναφορά στον αναβαπτισμό έφερε πάντα κάποιε μνήμε από αυτή την επαναστατική περίοδο. Ω πρόδρομοι των αναβαπτιστών έχουν αναφερθεί μεταξύ άλλων οι Ουσίτε, οι Θαβορίτε, οι Μοραβοί Αδελφοί, οι Πνευματικοί Φραγκισκανοί και οι Βαλτενσιανοί. Το ξαναβάπτισμα των πιστών, αν και δεν ήταν ευρέω διαδεδομένο, είχε μάλλον δευτερεύουσα σημασία, ο όρο Αναβατισμό δημιουργήθηκε και διαδόθηκε από την πολιτικο εξουσία την περίοδο που το κίνημα άρχισε να παίρνει επικίνδυνε διαστάσει με σκοπό να μπορέσει να εφαρμοστεί μια Ιουστινιάνια διάταξη που τιμωρούσε την επανάληψη του βαπτίσματο με θάνατο. Οι ίδιοι Αναβαπιστέ αυτοπροσδιορίζονταν με ονομασίε όπω Εκκλησία τη Αποκατάσταση και άλλε. Ο Αναβατισμό στην περίοδο που τον εξετάζουμε έχει περισσότερο τον χαρακτήρα κοινωνικού φαινομένου αφού στην ουσία πρόκειται για κίνημα πολύ εκτεταμένο γεωγραφικά, καθόλου όμω και οργανωμένο στα μέσα του 16ου αιώνα υπήρχαν περίπου 40 ανεξάρτητε αναβαπτιστικέ ομάδε, οι οποίε καταλάμβαναν ένα μεγάλο μέρο τη Ευρώπη, κάτω χώρε, Ρινανία, Ελβετία, Μοραβία, Αυστρία, Πολωνία και βαλτικέ περιοχέ. Τρία πρόσωπα είναι συνδεδεμένα με το ξεκίνημα του αναβαπτισμού: ο Νίκολα Στόρκ, ο Μαρκ Στούμπνερ και ο Τόμα Μίντσερ. Στα 1520 του βρίσκουμε στο Σβιγκάου τη Ανατολική Αξονία να ιδρύουν μια ανεξάρτητη εκκλησία, το κήρυγμά του που σύντομα συγκέντρωσε μεγάλο ακροατήριο, υποστήριξε την κοινοκτημοσύνη, έκανε δρυμία επίθεση στην πολιτική εξουσία και προμήνυε το τέλο του κόσμου. Εκείνο ο οποίο έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση του αναβαπτιστικού πνεύματο ήταν ο Τόμα Μίντσερ, απόφυτο πανεπιστημίου, μελετητή τη σχολαστική θεολογία, τη φιλοσοφία και των γερμανών μυστικών. Ο Μίντσερ είχε υπάρξει μαθητή και φίλο του Λούθυρου. Μετά το Σβιγκάου, περιπλανήθηκε στην Αυστρία, τη Βόρειο Γερμανία και τα Ελβετικά σύνορα, ανεξάρτητα τι ιδέε του. Ο χιλιασμό, η ιδέα τη κοινοκτημοσύνη και η εχθρότητα απέναντι στα κυρίαρχα στρώματα, πρωτεύοντα στοιχεία στα κηρύγματά του, βρήκαν ενθουσιώδη απήχηση στου αγρότε, του χειροτέχνε και του εργάτε ορυχείων. Άτομα από αυτέ τι ομάδε, τα που επάνδρωσαν το 1523 την Ένωση των Εκλεκτών, τον μαχητικό πυρήνα που συγκρότησε ο Μίντσερ, με άμεσο στόχο την κοινωνική επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία θα προανήγγειλε τη μέλουσα κρίση. Δύο χρόνια αργότερα, η Ένωση των Εκλεκτών έπαιρνε μέρο στο ένοπλο λαϊκό κίνημα που ξέσπαγε στο Μιλχάουζεν τη Θουριγκία. Το κίνημα αυτό ανέτρεψε τελικά την τοπική ολιγαρχία, δίνοντα την εξουσία σε ένα ελεύθερα εκλεγμένο συμβούλιο. Με ορμητήριο το Μιλχάουζεν, ο Μίντσερ και η ομάδα του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στου λεγόμενου πολέμου των χωρικών 1524-1526. Η πόλεμη αυτή δεν ήταν παρά η κορύφωση ενό μακροχρόνιου κύματο αγροτικών εξεγέρσεων, οι οποίε είναι γνωστέ με το συλλογικό όνομα Μπουντσλουχ. Να αναφέρουμε απλώ, χωρί να επεκταθούμε περισσότερο, πω οι εξεγέρσει αυτέ εμπνέονταν από ένα γενικευμένο πνεύμα αντίδραση αφενό στην οικονομική εξαθλίωση και αφετέρου στο συγκεντρωτισμό και απολυταρχισμό των Γερμανών πριγκίπων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχαν οι πόλεμοι των χωρικών ήταν η άναρχη μορφή που πήραν, κυρίω με τη δράση αυτών των ομονομάδων που λαιλατούσαν περιουσίε και κατέστρεφαν μοναστήρια. Ο Λούθυρο επιτέθηκε στου εξεγερμένου με το κείμενό του εναντίον των και των αγροτών. Μετά από εκτεταμένε σφαγέ, οι οποίε υπολογίζεται ότι είχαν περί τι 100.000 θύματα, οι αγρότες ιτήθηκαν και ο Μίντσερ συνελήφθη, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε. Εν τω μεταξύ, σε πολλέ κοινότητε των περιοχών του Ρήνου, οι αναβαπτιστέ είχαν φτάσει να ξεπερνούν αριθμητικά το σύνολο των άλλων μεταρρυθμιστών. Το κίνημα είχε βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφο στη Μοραβία, όπου ο μαθητή του Μίντσερ, Χάν Χουτ, υποστήριζε ότι στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού στη γη θα επικρατούσε κοινοκτημοσύνη και ελεύθερε σεξουαλικέ σχέσει. Στην περιοχή αυτή αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο σύστημα από αγροτικέ κομμούνε, τι οποίε διέλυσε αργότερα ο Φερδινάρδο τη Αυστρία. Ο Χουτ περιπλανήθηκε από τη Βοημία μέχρι την Πολωνία και το 1528 υποστήριξε την εγκαθίδρυση τη Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη των όπλων. Τέσσερα χρόνια αργότερα εκτελέστηκε στη Μοραβία. Μέχρι τι αρχέ τη δεκαετία του 1530. Είχαν εξοντωθεί οι σημαντικότερε φυσιογνωμίε των από ό,τι φαίνεται όμω οι διώξει μάλλον ενίσχυσαν το κίνημα, παρά το αντίθετο. Το Φεβρουάριο του 1534, ο Ματίς κήρυξε σε μια σειρά ομιλιών τη βία-επανάσταση με σκοπό την ίδρυση ενό επιγείου βασιλείου του Θεού, χωρί νόμου, δικαστέ, ιδιωτική ιδιοκτησία και γάμο. Ομάδε ενόπλων αναβαπτιστών κατέβηκαν στου δρόμου και κατέλαβαν την εξουσία ανέμακτα. Πλούσιοι, καθολικοί και λουθυρανοί εκδιώχθηκαν από την πόλη και ένα μεγάλο αριθμό αναβαπτιστών άρχισε να σειραίει από άλλα μέρη. Η επανάσταση έδειξε αμέσω τον κοινωνικό τη χαρακτήρα. Όλε οι ιδιωτικέ περιουσίε απαλωτριώθηκαν ενώ καταστράφηκαν τα συμβόλαια και τα χρεόγραφα. Συγχρόνω δημιουργήθηκαν κεντρικέ αποθήκε στι οποίε μαζεύτηκαν ρούχα, έπιπλα, οικιακέ συσκευέ, όπλα κτλ. από όπου καθένα μπορούσε να παίρνει ό,τι είχε ανάγκη. Από ό,τι φαίνεται δεν έλειψαν και εκτελέσει ατόμων που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τη νέα κατάσταση. Το Μάρτιο του 1534 ο Ματίο σκοτώθηκε στη διάρκεια μιας ομαδικής απόπειρας εξόδου και τη θέση του πήρε ο 27χρονος Ολλανδός Ζαν Μπέκελς, ο οποίος θα έμενε στο εξή γνωστός ως « Ιωάννης του Λέιντεν». Ο Ιωάννης του Λέιντεν προχώρησε σε μια σειρά επιπλέον μέτρων. Κατάργησε τα χρήματα, έκλεισε τις συντεχνίες και θέσπισε τη θανατική ποινή για μια σειρά πράξεων, όπως ο φόνος, η κλοπή, η φυλαργυρία, οι καυγάδες και η απειθαρχία των παιδιών. Καθιέρωσε επίση την πολυγαμία, η οποία για ένα μικρό διάστημα υπήρξε ανδρικό προνόμιο. Καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση αυτή, φαίνεται πω στάθηκε η σημαντική αριθμητική υπεροχή των γυναικών ανάμεσα στου πολιορκημένου. Σύντομα, ωστόσο, κάτω από λαϊκή πίεση, ο θεσμό τη πολυγαμία εξελίχθηκε σε πλήρη σεξουαλική ελευθερία, κυρίω με τη θεσμοθέτηση ενό είδου διαζυγίου, το οποίο δινόταν πολύ εύκολα. Μια περιορισμένη εξέγερση που εκδηλώθηκε υπέρ τη ατομική ιδιοκτησία και κατά τη ερωτική ελευθερότητα κατεστάλλει γρήγορα. Προ το τέλο του 1534, ο Ιωάννη του Λέιντεν, παρασυρμένο από την έγκλη τη εξουσία, άρχισε να ζει πλούσια σε έντονη αντίθεση με το λιτό τρόπο ζωή των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα εφάρμοσε έντονη τρομοκρατία. Τον Ιανουάριο του 1535, η πολιορκία άρχισε να σφίγγει και τον Ιούνιο, ύστερα από προδοσία, η άμυνα του Μίνστερ κατέρευσε και ο στρατό μπήκε στην πόλη. Πολλοί από του αναβαπτιστέ εκτελέστηκαν, ανάμεσά του ο Ιωάννη του Λέιντεν και ο Μπέρναρντ Κλιπεντόλνικ. Τα πτώματα των δύο τελευταίων κρεμάστηκαν από την κορυφή μια εκκλησία μέσα σε κλουβιά. Τα οστά του έμειναν εκεί για παραδειγματισμό μέχρι το 1881. Ο αντινομισμό, ο οποίο εμφανίστηκε την ίδια περίπου περίοδο, μπορεί να συνοψιστεί ω η άρνηση του πιστού που θεωρεί ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Θεό να δεχτεί οποιοδήποτε είδου ηθικό νόμο, θρησκευτικό ή κοσμικό. Αποστολικέ επιστολέ μαρτυρούν για την ύπαρξη απόψεων τέτοιου είδου από τα πρώτα ακόμη χριστιανικά χρόνια, ενώ στην προϊστορία του αντινομισμού δεν μπορεί παρά να ανήκει ένα μεγάλο μέρο του γνωστικισμού. Ω ιστορική θεωρία, ο αντινομισμό ξεκίνησε το πρώτο μισό του 16ου αιώνα από τον μαθητή και φίλο του Λούθηρου, Γιώχαν Αγκρικόλα, ο οποίο αρχικά θέλησε να θεμελιώσει ευαγγελικά την άρνηση του δασκάλου του απέναντι στο καθολικό δόγμα τη σπουδαιότητα των καλών πράξεων. Το 1537, στη Βιντεβέργη, υποστήριξε δημόσια την αιρετική άποψη ότι οι πράξει ήταν τελικά διάφορε για τη σωτηρία και πω ο άνθρωπο μπορούσε να σωθεί με μόνη την πίστη, ανεξάρτητα από το ηθικό του χαρακτήρα. Η πίστη κατά τον Αγκρικόλα αποτελούσε το καθοριστικό εκείνο στοιχείο που έκανε το άτομο απόλυτο ερμηνευτή του Αγίου Πνεύματο και το απελευθέρωνε από κάθε νόμο, αρχίζοντα από τον Μουσαϊκό Δεκάλογο. Ο αντινομισμό, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Τζον Βέσλεϊ, καθιστούσε κενό τον νόμο δια τη πίστεω. Εκείνο ο οποίο χρησιμοποίησε τον όρο αντινομικό για να περιγράψει το ερωτικό κήρυγμα του Αγκρικόλε ήταν ο Λούθυρο, ο οποίο, όπω ήταν φυσικό, άσκησε δρυμμύα κριτική στον πρώην μαθητή του και συσχέτισε τι απόψει του με το αναβαπτιστικό κίνημα. Ο Αγκρικόλε ανέρεσε στο τέλο τη θέση του και συμφιλιώθηκε με τον Λούθυρο. Η θεωρία του όμω είχε ήδη βρει μεγάλη απήχηση. Στι αρχέ του 17ου αιώνα η αίρεση μεταφέρθηκε από τον Τομπία Κρίσπ στην Αγγλία όπου επρόκειτο να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση τη αριστερή πτέρυγα του πουριτανικού κινήματο. Ο όρο Πουριτανισμό εμφανίστηκε το 1559 στην Αγγλία για να περιγράψει μαχητικέ πρωτεστατικέ ομάδε, οι οποίε ζητούσαν περισσότερο δραστικά μέτρα προ την κατεύθυνση τη μεταρρύθμιση από εκείνα που είχε πάρει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Το 1572, ένα ανώνυμο κείμενο με τίτλο Παρένε προ το Κοινοβούλιο απέτησε δομικέ, λειτουργικέ και δογματικέ αλλαγέ στην Εκκλησία, Γεγονό που έδειξε ανοιχτά και τι πολιτικέ επιπλοκέ του Πουρτανικού εγχειρήματο, μια και στην ουσία του ανακοινούσε το ζήτημα τη εξουσία του Κοινοβουλίου. Ο πουρτανισμό εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα πολύμορφο και ελάχιστο ομοιογενέ κίνημα, στεγάζοντα ένα πολύ ευρύ φάσμα απόψεων, από υποστηρικτέ μια ελεγχόμενη μοναρχία έω ομάδε που ζητούσαν την απόλυτη εξουσία του Κοινοβουλίου. Συγχρόνω, μπορούμε να διακρίνουμε τη διαμόρφωση μια ισχυρή εντό εισαγωγικών ακροαριστερή τάση, ενό μη καλβινιστικού Προυτανισμού. Ο οποίο υποστήριζε ένα είδο συνεχού επανάσταση. Ο Christopher Χίλ, από του σημαντικότερου ίσω ιστορικού του Πουρτανικού Κινήματο και τη Αγγλική Επανάσταση, υποστηρίζει ότι στον Πουρητανισμό ο εσωτερικό Θεό έφτασε κάποιε φορέ να μοιάζει με το Θεό τη Καθαρή Αναρχία. Στην περίοδο τη Επανάσταση και αμέσω μετά, περίοδο που κάθε θεσμισμένη τάξη καταλήθηκε, η Πουρτανική πολυμορφία εκφράστηκε με τον πιο ανοιχτό τρόπο. Η Αγγλική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε το 1642 και κράτησε μέχρι το 1648 υπήρξε ουσιαστικά η εκρηκτική κορύφωση τη μακρόχρονη σύγκρουση κοινοβουλίου και στέματο. Οι αντιμοναρχικοί Πουριτανοί οργανώθηκαν στο νέο πρότυπο στρατό, New Model Army, κάτω από την καθοδήγηση του Όλιβερ Κρόμουελ και μετά από πολλοί χρόνε μάχε επικράτησαν. Το 1649 άρχισε η περίοδο του λεγόμενου Μακρού Κοινοβουλίου, η οποία τερματίστηκε το 1660 με την επιστροφή τη Μοναρχία. Ωστόσο, αριστερέ πουριτανικέ ομάδε όπω οι άνδρε τη Πέμπτη Μοναρχία, οι Σίκερ, αναζητητέ και οι Δονατιστέ βρήκαν μεγάλη απήχηση στο λαό. Για λόγους καθαρά πολιτικούς, η ιστορική έρευνα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Levelers (Ισοπεδωτών), οι οποίοι φέρονται ως οι κύριοι αντίπαλοι του Cromwell την περίοδο αυτή. Παρόλο που η ομάδα αυτή παρουσίασε το σχέδιο μια πολιτική μεταρρύθμιση με καθαρά κοινωνικο-οικονομικού όρου και συγκρούστηκε με τη συντηρητική πτέρυγα των αντιμοναρχικών, ιδεολογικά ωστόσο δεν ήταν παρά προάγγελο των αστικοδημοκρατικών κινημάτων και ω τέτοια βρισκόταν πολύ δεξιότερα του χώρου που εξετάζουμε εδώ. Δύο τέτοιε ομάδε, ίσω από τι πιο σημαντικέ, θα δούμε αμέσω τώρα. Οι Ντίγκερ, σκαφτιάδε, οι οποίοι οργανώθηκαν γύρω από τον Γκέραντ Βάνστλεϊ και τον William Everard, υποστήριζαν ένα καθαρά κομμουνιστικό σύστημα και επιδίωκαν βαθιέ κοινωνικέ αλλαγέ αντιτιθέμενοι σε μια απλή πολιτική και θρησκευτική μεταρρύθμιση. Ο Βι Στάνλεϊ, στο βιβλίο Το Νόμο τη Ελευθερία, έγραφε ότι ο νόμο τη φύση συναπαγόταν την κοινοκτημοσύνη και την απουσία εξουσία και ιεραρχία. Το 1649, μια ομάδα ντίγκερ με τον ισχυρισμό πω η Επανάσταση δεν ήταν μόνο εναντίον του Βασιλέα, αλλά και εναντίον των γεωκτημόνων, κατέλαβε δημόσια κτήματα στο Σάρι και άρχισε να τα καλλιεργεί. Ένα χρόνο αργότερα, το κολεκτιβιστικό αυτό πείραμα κατεστάλλει με επίσημα κρατικά μέτρα, αλλά και με τη φυσική τρομοκρατία που άσκησαν οι ντόπιοι γεωκτήμονε. Ωστόσο, τα γραπτά του Winstanley διαδόθηκαν και οι ιδέε των Ντίγκερ εξαπλώθηκαν στο Κέντ, το Μπάγκιχαμ, το Νορθάμπτον και το Έσεξ. Οι Ράντερ υποστήριζαν ότι ο Θεό υπήρχε μέσα σε κάθε Θεό, απέριπταν την ιεροσύνη και την αυθεντία των γραφών και θεωρούσαν πω δεν υπήρχε ανώτερη εξουσία από το εσωτερικό πνεύμα. Σχετικά με τα ήθη του, είναι γνωστό πω μαζεύονταν σε ταβέρνε όπου κάπνιζαν, μεθούσαν, τραγουδούσαν άσεμνα τραγούδια και χόρευαν. Δεν δέχονταν το θεσμό του γάμου και είχαν ελεύθερε σεξουαλικέ σχέσει. Ο Κρόμουελ και το κοινοβούλιο του κατηδίωξε και έκαψε όλα του τα συγγράμματα, αν και υπάρχουν εδείξει ότι επιβιώνουν μέχρι τι αρχέ του 18ου αιώνα. Η περίοδο τη Αγγλική Επανάσταση είναι ίσω η τελευταία φορά που ομάδε και κινήσει προερχόμενε από το θρησκευτικό χώρο παρουσιάζουν ένα πρόταγμα, πρόταγμα το οποίο συνδέεται άμεσα με την εξέγερση των καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων. Η χριστιανική ουτοπική σκέψη, βέβαια, δεν σταματά εδώ. Μπορεί κανεί να δει, για παράδειγμα, τι θρησκευτικέ σοσιαλιστικέ κομμούνε που εξαπλώνονται στην Αμερική τον 18ο και 19ο αιώνα, του Αρμονιστέ, τι κοινότητε Μπέρθελ, Ορόρα, Αμάνα και Ονέιντα, την αδερφότητα τη Νέα Ζωή κτλ. Ωστόσο, ο έντονο οσοστρεφή χαρακτήρα του τι εμποδίζει να έχουν μια δυναμική παρέμβαση στη σύγχρονη του κοινωνική πραγματικότητα, αντίστοιχη με αυτή των κινήσεων που εξετάσαμε ω τώρα. Ο 17ο αιώνα, λοιπόν, είναι η τελευταία περίοδο στην ιστορία κατά την οποία βρίσκουμε τον θρησκευτικό λόγο ικανό να σημαίνει με δημιουργικό τρόπο τι κοινωνικέ συγκρούσει. Αποτελεί κοινό το αποπλέον ότι η νεότερη εποχή και ειδικά ο 16ο και 17ο αιώνα είναι ειναι ταυτισμενη με την άνοδο τη αστική τάξη και την εμφάνιση του πρωτοκαπιταλισμού. Την περίοδο αυτή, παρατηρούμε το πρώτο στάδιο μια διαδικασία ριζική ανατροπή των παραδοσιακών κοινωνικονομικών σχέσεων, σχέσεων που βασίζονται κύρια στο εθνικό δίκαιο. Η ευρεία εφαρμογή του μέτρου τη περίφραξη δημόσιων και ιδιωτικών κτημάτων, μία από τι πρώτε ίσω εκφράσει τη ιδέα τη αστική ιδιοκτησία, οδηγεί στην εξαθλίωση μεγάλε πληθυσμιακέ ομάδε, οι οποίε ω τότε ζούσαν από την ελεύθερη νομή φυσικών προϊόντων. Συγχρόνω, ο εξαναγκασμό σε εργασία και οι διώξει ποινικοποιούν ουσιαστικά τον τρόπο ζωή παραδοσιακών ομάδων που ζούσαν μέχρι τότε στι παρυφέ τη κοινωνία. Στι χώρε όπου η νέα τάξη έκανε τη δυναμικότερη εμφάνισή τη, παραδείγματο χάρη Αγγλία και Ολλανδία, η πρόνοια για του φτωχού είχε ω απαραίτητη προπόθεση την εκ μέρου των τελευταίων αποδοχή των αστικών αξιών. Ο Σίμων Σάμα αναφέρει ότι ο όρο για την αγαθοεργία ήταν να αναγνωρίσουν οι αποδέκτε τη την ευγνωμοσύνη του απέναντι στου ευεργέτε του, παραμένοντα μέσα στα όρια τη αστική κουλτούρα. Συγχρόνω, στου ικανού για εργασία ζητιάνου δινόταν μια σύντομη περίοδο για να βρουν εργασία μετά από την οποία εκδιώκονταν από την κοινότητα. Το ιερό δικαίωμα τη ιδιοκτησία και η ηθική τη εργασία γίνονται οι τη νέα τάξη. Συγχρόνω όμω την περίοδο αυτή, η ίδια εργασία τύφθε σε νέε ορθολογικέ βάσει όσον αφορά στο χώρο και τον χρόνο που εκτελείται. Το γεγονό αυτό οδηγεί στη σταδιακή καταστροφή τη παραδοσιακή μικροοικονομία, η οποία βασιζόταν στην ενότητα οικιακή ζωή και εργασία και σε μια ενιαία αντίληψη του χρόνου. Άμεση συνέπεια είναι η διάλυση τη ενότητα του καθημερινού, ενότητα η οποία οριζόταν από την αλληλοδιαπλοκή ατομικών και κοινωνικών λειτουργιών και ο σταδιακό διαχωρισμό τη ιδιωτική από τη δημόσια σφαίρα. Το ατομικό τελικά αναγορεύεται σε πρωτεύουσα κανονιστική αξία, η οποία στο εξή ρυθμίζει κάθε πλευρά τη ανθρώπινη ζωή. Σε ένα άλλο επίπεδο, ο εξορθολογισμό και η ιδέα μια θεσπισμένη κοινωνική τάξη οδηγεί στην ακραία καταστολή σημαντικών εθνικών πρακτικών, όπω οι καρναβαλικέ γιορτέ και οι τελετουργίε ανατροπή. Πρακτικέ οι οποίε στι παραδοσιακέ κοινωνίε εξυπηρετούσαν μεταξύ άλλων ένα είδο αποφόρτηση των κοινωνικών συγκρούσεων. Οι εκδηλώσει των παραδοσιακών γιορτών, αυτέ που μετά τον Μιχαήλ Μπαχτίν συνηθίστηκαν να αποκαλούνται καρναβαλικέ, συνδέονταν άμεσα με μια συμπεριφορά αποχαλήνωση και απειθαρχία και ορισμένε φορέ κατέληξαν σε γενικευμένε εξεγέρσει με καθαρά κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα. Βλέπε για παράδειγμα το καρναβάλι τη Ρωμάν στη Γαλλία το 1579. Οι κυρίαρχε τάξει είχαν κάθε λόγο να επιζητούν την εξαφάνισή του, κάτι που εν τέλει κατόρθωσαν, αφενό με άμεσα κατασταλτικά μέτρα και αφετέρου με τη θεσμική περιθεριοποίησή του στη μορφή ακινδύνων και ελεγχόμενων εκδηλώσεων. Ακριβώ την ίδια αντιμετώπιση συνάντησαν και τα ομαδικά παιχνίδια, τα οποία είχαν μια παρόμοια λειτουργία στο πλαίσιο τη παραδοσιακή κοινότητα και συχνά άπτονταν των εκδηλώσεων τη γιορτή. Όλο αυτό το διάστημα η γλώσσα τη θρησκεία συνεχίζει να προεξάρχει, αφού ο δεν έχει πλήξει την ιδέα μια και πανταχού τα δίπολα Θεό Διάβολο, Παράδεισο Κόλαση, συνεχίζουν να σημαίνουν στο κοινωνικό φαντασιακό την αρχιετυπική μορφή όλων αυτών των αντιθέσεων που κινούν τον κόσμο. Η θρησκεία γίνεται έτσι ένα από τα σημαντικότερα πεδία στα οποία εκφράζονται κοινωνικές συγκρούσεις, οι κοινωνικέ συγκρούσει, οι οποίε οξύνονται όλο και περισσότερο, καθώ το πλέγμα τη νέα τάξη εξαπλώνεται και ισχυροποιείται. Αξίζει να προσεχθεί ότι στα πλαίσια των κινημάτων και ομάδων που είδαμε διαμορφώνεται ένα είδο πρωτόγονη ταξική συνείδηση. Η προπαγάνδα των αναβαπτιστών γίνεται με όρου μάλλον παρά ενώ στο Μίνστερ, η σύγκρουση ξεκινάει με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόταγμα και αναπτύσσεται ανάμεσα σε ομάδε οι οποίε έχουν σαφή κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, αριστοκράτε, συντεχνίε, λαϊκά στρώματα. Συγχρόνω, βιβλικέ ιστορίε χρησιμοποιούνται από όλα τα κινήματα τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για να αρθρωθεί μια πρωτόγονη ταξική ανάλυση τη κοινωνία. Θα μπορούσαμε δε να πούμε ότι ο ουτοπιστικό χειλιασμό των κινημάτων αυτών δεν είναι παρά η μεταφορική έκφραση ενό ταξικού πολέμου και ταυτόχρονα μια δυναμική τάση να περάσει η παραγωγή κοσμοαντίληψη από τα κυρίαρχα στα λαϊκά στρώματα. Τα αναβαπτιστικά κινήματα εξαπλώνονται ραγδαία στην Ευρώπη και η κοινωνική του βάση αποτελεί το παντού από αγρότε, εργάτε, χειροτέχνε και λούμπεν στοιχεία, ζητιάνου και περιπλανόμενου. Είναι αυτοί ακριβώ που βλέπουν τα ηθιμικά του δικαιώματα να ανατρέπονται από τη νέα κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση. Η ατομική διοκτησία είναι ο πρώτο θεσμό εναντίον του οποίου στρέφονται όλα τα κινήματα που αναφέραμε. Ο Τόμα Μίντσερ επικρίνει το Λούθυρο για το γεγονό ότι προτρέπει του πρίγκιπε να τιμωρούν του κλέφτε και του ληστέ, αποσιωπά όμω την προέλευση κάθε κλοπή. Δεν λέει δηλαδή πω αιτία τη είναι αυτοί οι διάρχοντε και οι πρίγκιπε που παίρνουν τα πάντα στην κατοχή του. Ένα άλλο αναβαπτιστή, ο Ούλιρ Στάντλερ, διακηρύσει πω όπου υπάρχει διοκτησία, αυτό που την κατέχει είναι εκτό του Χριστού και τη κοινωνία του. Την πιο γενικευμένη επίθεση στην ιδιοκτησία και το εμπόριο τη βρίσκουμε στο Μίνστερ, με τι απαλωτριώσει, την κοινοκτημοσύνη και την κατάργηση του χρήματο. Οι Ντίγκερ, τέλο, υποστηρίζουν ότι η ιδιοκτησία οδηγεί στον εξαναγκασμό τη μισθωτή εργασία και στην υποδούλωση του μεγαλύτερου μέρου τη ανθρωπότητα. Βλέπουμε έτσι ότι αρθρώνεται συγχρόνω μια άρνηση τη ηθική εργασία και τη κυρίαρχη προτισταντική αντίληψη για τη θεία εκπόρευση του επαγγέλματο. Οι αιρετικοί ουτοπιστέ εδραιώνουν την ιδέα τη κοινοκτημοσύνη στην πρακτική των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Αναπτύσσουν ωστόσο και μια έννοια φυσικού δικαίου, η οποία φαίνεται πω όχι απλώ συμπληρώνει, αλλά υπερβαίνει τι γραφέ. Ο Μίντσερ επικαλείται ένα είδο φυσική θεολογία, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν τι χριστιανικέ αρχέ από το βιβλίο τη φύση. Ο Χέρριν Νίκολα τη Οικογένεια τη Αγάπη διακηρύσσει ότι η φύση είναι που κατευθύνει τα πράγματα και όχι ο Θεό. Οι Ράντερ, που θεωρούν ότι ο Θεό υπάρχει στα πάντα, υποστηρίζουν ότι οι βίβλε μπορούν να κατανοηθεί από τα μαθήματα τη φύση. Ο Γουιν Στάνλεϊ, τέλο, μιλάει για τον νόμο τη φύση και γράφει πω το να γνωρίζει τα μυστικά τη είναι σαν να ξέρει τα έργα του Θεού. Η αποδοχή ενό φυσικού δικαίου βρίσκεται επίση πίσω από την απόρριψη τόσο τη κοινωνική ιεραρχία, όσο και τη άρνηση του ίδιου του θεσμού του κράτου. Η αριστερά τη μεταρρύθμιση ξεκινάει από μια δυσπιστία απέναντι στο κράτο, η οποία τελικά καταλήγει σε ανοιχτή εχθρότητα. Βλέπουμε έτσι μια γενικευμένη στάση, η οποία αρνείται τη δικαστική εξουσία, δεν δέχεται την πληρωμή φόρων και απορρίπτει τα πολιτικά αξιώματα και τη στρατιωτική υπηρεσία. Οι Ντίγκερ επιτίθενται ανοιχτά στο κράτο και όλου του πολιτικού και νομικού θεσμού, υποστηρίζοντα ότι μοναδικό σκοπό του είναι η υπεράσπιση τη ιδιοκτησία. Προτάσουν το όραμα μια παρθένα κατάσταση χωρί ιεραρχία και εξουσία και ένα κοινωνικό μοντέλο βασισμένο στην καθολική ψηφοφορία. Την ίδια στιγμή, η θέσπιση ελεύθερων σεξουαλικών σχέσεων σε πολλέ αναβαπτιστικέ ομάδε, στην οικογένεια τη αγάπη και στου ράντερ, πλήττει άμεσα από το θεσμό τη πατριαρχική οικογένεια, θεσμό ο οποίο για την κυρίαρχη αντίληψη είναι ο πυρήνα τη κοινωνική τάξη και η αντανάκλαση τη κρατική εξουσία. Η ιδέα τη υποτέλεια του ατόμου στην πολιτική αρχή έχει βρει του πρώτου ιδεολογικού εκπροσώπου τη στο Λούθυρο και τον Καλβίνο. Ο τελευταίο γράφει στον τέταρτο τόμο των Ινστιτούτ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην βεβαιλώνουμε αυτή την άξια εξουσία των αρχόντων, την οποία ο Θεό επικύρωσε με αυστηρέ εντολέ. Αφού είναι η τιμωρία του Θεού που διορθώνει αυτή την εξουσία σε περίπτωση που, αχα... που αποχαλινώνεται, α μην θεωρήσουμε ποτέ ότι πρέπει να αναλάβουμε εμεί αυτό το καθήκον, αφού το μόνο που μα ορίστηκε είναι να υπομένουμε και να υπακούμε. Μιλάω πάντα για του ιδιώτε. Αυτή η υποδούλωση του χώμου πριβάτου στην πολιτική εξουσία ανατρέπεται από του αιρετικού, οι οποίοι προτάσουν την αντινομική συνείδηση και την προσωπική σχέση με το Θεό απέναντι στου θεσμού και το κράτο. Μαζί με την κριτική τη ιδιοκτησία, η εξέγερση τη ελεύθερη συνείδηση ενάντια στον νόμο αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αυτού του χώρου ιδεών που εξετάζουμε. Νόμος είναι τελικά αυτό που προστάζει συνείδηση και όχι όποιε βιβλικές ή κοσμικέ εντολέ, κάτω από το πρίσμα αυτό, η πίστη είναι μια καθαυτό διαδικασία θέωση. Το γίγνεσθε Θεό, κατά τον Τόμα Μίντσερ. Σε πολλέ ομάδε τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση βρίσκουμε μια πρωτόγονη για την νεότερη περίοδο σεξουαλική ελευθερία και των δύο φίλων. Μια έκρηξη του ερωτικού που ανατρέπει κάθε κοινωνική θέσμηση και γίνεται μια από τι σημαντικότερε οδού για τη θέωση και αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Ο Αμπιέζερ Κοπ γράφει μέσα σε ένα εκστατικό παραλήρημα. Η ενοχλητική βρώμη και επικίνδυνη αγιότητά μου έχει αναμειχθεί με ποταπά πράγματα, με κολλασμένε βρυσιέ και ξεδιάντροπα φιλιά. Όμω αυτά τα λάγνα φιλιά έχουν γίνει τα άρματα που θα με φέρνουν γρήγορα στην αγκαλιά εκείνου που η ψυχή μου τόσο ποθεί στην υπέροχη μεγαλοσύνη του βασιλιά τη δόξα. Η υπέρτατη, ανίποτη, ασπίλωτη ομορφιά είναι η χαρά, η ζωή και η αγάπη μου, έστω κι αν έχω διάλεξει να ζω με αναρίθμητε ερωμένε. Μέσα στα πλαίσια του οργιασμού και τη έκσταση, το ατομικό ξαναβοηθήσετε στο ομαδικό, προτάθοντα έτσι την ενότητα τη ζωή. Ενότητα η οποία έχει αρχίσει να κατακαιρματίζεται από το πνεύμα τη ανερχόμενη μπρουζουαζία. Παράλληλα με τον οργιαστικό πανσεξουαλισμό, βρίσκουμε μια σειρά τελετουργικών ανατροπών τη τάξη, όπω τι μαύρε τελετέ των αναβαπτιστών σε λεηλατημένου καθεδρικού ναού ή του θρησκευτικού ψαλμού που τραγουδούν οι ράντερ προσέτοντα άσεμνου στίχου. Βλέπουμε να διαμορφώνεται έτσι ένα χώρο, στον οποίο συνεχίζει να υπάρχει η ιδέα τη παραδοσιακή γιορτή και τη απελευθερωτική παραβατικότητά τη. Ο λαϊκό χιλιασμό, αρνούμενο κάθε έννοια αισιοδοξία για ένα αποκαλυπτικό μέλλον ή αναπόλυση για ένα χαμένο παρελθόν, γίνεται το αίτημα για εδώ και τώρα χειραφέτη του ανθρώπινου υποκειμένου. Ταυτόχρονα, μέσα στον τοπισμό των αιρετικών, αυτόν τον εδώ και τώρα τοπισμό, διακρίνουμε μια απόπειρα για επανακαιοποίηση του χώρου και του χρόνου. Μια μοναδική στιγμή κατά την οποία η ιστορία σταματά και στοχαζόμενη τον εαυτό τη επαναπροσδιορίζεται. Πρόκειται στην ουσία για μια ρήξη τη συνέχεια όπω δομείται από τον κρατούντα λόγο, ρήξη που κάνει όλε τι δυνατότητε να είναι παρούσε. Η βία που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή είναι τελικά σκοπό, γιορταστική ανατροπή, μακριά από κάθε χρησιμοθυρική έννοια. Μια βία η οποία φαίνεται πω είναι το κύριο χαρακτηριστικό τη σε κάθε χώρο και χρόνο έκρηξη τη καταπιεσμένη ανθρώπινη φύση. Ο σκοπό αυτή τη απελευθερωτική γιορτή ηχεί στα λόγια του Μίντσερ προ εξεγερμένου αγρότε. Ολόκληρη η Γερμανία, η Γαλλία και οι περιοχέ τη Ιταλία έχουν ξεσηκωθεί. Ο κύριο αρχίζει το παιχνίδι του και τα μαρχαία γεραυγαίνουν. Εμπρό λοιπόν, έφτασε ο καιρό να κυνηγήσουμε του απαταιώνε σαν σκυλιά. Εμπρό. Μην δείχνετε ήκτο, ξεχάστε τα ευγενικά λόγια του Ισαβ. Πηγαίνετε στι πόλει και τα χωριά, ενωθείτε με του αγρότε, του εργάτε ορυχείων και του άλλου συντρόφου. Εμπρό, έφτασε ο καιρό. Εσεί οδηγείτε το χορό. Μην αφήνετε τα σπαθιά σα να κρυώνουν. Χτυπάτε γκλινγκλανγκ στο αμόνι του Νευρόδ και γκρεμίστε το κάστρο. Λίγο αργότερα, ο Μιχαήλ Μπακούνιν, παρά το μαχητικό αθεϊσμό και αντιχριστιανισμό του, δηλώνει στο κείμενό του κριτική τη οικονομική αιτιοκρατία και του ιστορικού υλισμού. Ο προτεσταντισμό, όχι ω καλβινιστική θεολογία, αλλά ω δυναμική, ένοπλη διαμαρτυρία, αντιπροσωπεύει την εξέγερση, την ελευθερία, τον ανθρωπισμό και την καταστροφή του κράτου. Το 1843, ο Μάρξ στη μελέτη για το εβραϊκό ζήτημα κατονομάζει τον Μίτσερ ω τον πρώτο ίσω αντίπαλο τη ιδέα τη αστική ιδιοκτησία και τη καθολική πολυσιμότητα. Το 1869, στη 18η Μπριμέρ του Λεδοβίκου Βοναπάρτη, υποστηρίζει επίσης ότι σε περίοδους επαναστατικών κρίσεων, οι άνθρωποι δανείζονται το πνεύμα του κοντινού παρελθόντο του για να δράσουν στην ιστορία. Αναφερόμενο ακριβώ στον αριστερό πουριτανισμό στη διάρκεια τη Αγγλική Επανάσταση, γράφει Πω η θρησκευτική γλώσσα χρησιμεύσε εδώ για να λαμπρύνει του καινούργιου αγώνε, για να μεγαλώνει στη φαντασία το δοσμένο καθήκον και όχι για να αποφύγει στην πραγματικότητα την εκπληρωσή του, για να βρεθεί πάλι το πνεύμα τη επανάσταση και όχι να κάνει το φαντασμά τη να, να τριγυρίζει ξανά. Ο Έγκελ το 1850, αφιερώνει ένα ολόκληρο έργο του στην επανάσταση του 1525 με τίτλο Ο πόλεμο των χωρικών στη Γερμανία. Το 1877 τέλο, στην εξέλιξη του σοσιαλισμού από την ουτοπία στην επιστήμη, υποδεικνύει για μια ακόμη φορά τον Μίντσερ ω έναν. Από του πρώτου κοινωνικού επαναστάτε. Το 1918 ο νεαρός Λούκατς επικαλείται την ουτοπιστική κληρονομιά των αβαπτιστών για να υποστηρίξει μια διαρκή επανάσταση ενάντια στο υπαρκτό ω υπαρκτό, ω πράγμα που δεν προσεγγίζει το ηθικό του ιδανικό. Ο δεύτερο μεσιανιστή του κύκλου του Βέμπερ, ο Έρνστ Μπλοχ, γράφει το 1921 το βιβλίο Τόμα Μίντσερ Ο Θεολόγο Επανάσταση. Διακρίνουμε εδώ για πρώτη φορά μια συνολική και βαθιά κατανόηση του διαχρονικού χαρακτήρα του αιρετικού τοπισμού. Σε αυτή την πράξη εξέγερση, ο Μπλοχ δεν βλέπει απλώ μια οτοπιστική πλευρά. Κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Την ταυτίζει με μια αρχιετυπική έννοια αυτού που ονομάζει Μουτοπία. Η Μιντσεριανή Επανάσταση συνεχίζει. Δεν έχει κάτι ιστορικό, αλλά είναι μάλλον μια ιδέα πάντοτε ζωντανή, μισοπνιγμένη μέσα στον ωκεανό μίσου και αδικία, σπίθα πανταχού παρούσα που μεταφέρεται διαμέσου μια ευγενική σειρά μυστικών παραδόσεων. Ιδέα που ακμάζει μέσα στην Ουτοπία και τον μυστικισμό ενό βασιλείου, όπου αυτά τα δύο αποτελούν ένα και μοναδικό θέμα τη ανθρώπινη ιστορία. Η δεκαετία του 60 είναι η περίοδο κατά την οποία εμφανίζεται ένα γενικευμένο κίνημα κριτική όλων των θεσμών τη αστική κοινωνία. Όταν κάποια στιγμή η αμφισβήτηση παίρνει πλέον την καθαρή μορφή τη κοινωνική εξέγερση, οι θεωρητικοί εκφραστέ τη υπενθυμίζουν για μια τελευταία φορά τα μυστικά νήματα που συνδέουν όλε αυτέ τι γιορταστικέ εκρήξει, όπου τα πάντα ανατρέπονται. Ένα χρόνο πριν από το γεγονότα του Μάη του 1968, ο Γκίντε Μπορ στο βιβλίο του Κοινωνία του Θεάματο δίνει στον αναβαπτισμό μια ξεχωριστή θέση στη γενεαλογία των σύγχρονων επαναστάσεων. Ο αναβαπτιστικός Χιλιασμό γράφει δεν είναι παρά ο επαναστατικό ταξικό αγώνα που μιλάει για τελευταία φορά τη γλώσσα τη θρησκεία. Την ίδια χρονιά, ο Ραούλ Βανέγκεμ, επίση θεωρητικό του Παρισινού Μάη και σύντροφο του Ντεμπόρ, δηλώνει στο βιβλίο του Η Επανάσταση τη Καθημερινή Ζωή. Ο Θεό των Αναβαπτιστών του Μίνστερ και των Επαναστατών Χωρικών του 1525 είναι ήδη με μορφή αρχαϊκή η ακατανίκητη ορμή των μαζών για την κοινωνία του ολικού ανθρώπου. Οι αγώνε των αναρχικών του 19ου αιώνα κατά τη ιδιοκτησία και τη εξουσία δεν μπορεί παρά να απειχούν τη μνήμη εκείνων των αυτόνομων κοινοτήτων των αιρετικών που πρώτε έδωσαν υπόσταση στην αντίσταση τη κοινωνία απέναντι στην ανερχόμενη αστική τάξη και το κράτο στην Παρισινή Κομούνα, την ιστορική εκείνη στιγμή κατά την οποία η επαναστατική πράξη απεκδίεται κάθε ιδεολογικό μανδύα και ξαναβρίσκει τι γιορταστικέ τη ρίζε, οι εξεγερμένοι ακολουθούν τι ίδιε ακριβώ κινήσει με του αναβαπτιστέ του Μίνστερ, στην επιθυμία του να επανακαιοποιηθούν τον χώρο και τον χρόνο, καταστρέφουν τα σύμβολα τη οικονομία τη κυρίαρχη τάξη, γκρεμίζουν τα μνημεία τη και μετονομάζουν του δρόμου και τι πλατείε τη, η ιδονική απελευθέρωση από κάθε είδου ετεροκαθορισμό, απελευθέρωση που επαγγέλθηκε ο αντινομισμό, εμπνέει τον Ταντά και εκείνε τι τάσει του εξπρεσιονισμού, του σουρεαλισμού και του μετασουρεαλισμού που αναγνωρίζουν στην αισθητικοποίηση τη εξέγερση την επανασύσταση του κατακαιρματισμένου από το αστικό πνεύμα κόσμου. Το μυστικό νήμα που συνδέει όλε αυτέ τι στιγμέ κατά τι οποίε το αστικό κόσμο είδωλο διαρριγνύεται και τη θέση του παίρνει η επιθυμία τη γενικευμένη γιορτή, τη βίαιη απαλαιωτρίωση του χώρου και του χρόνου, δεν θα το βρούμε παρά στην ίδια αρχιετυπική στάση τη συνείδηση, στην εναντίωσή τη σε κάθε θεσμό και νόμο, καθώ αγωνίζεται να βρει του δρόμου που θα τη φέρουν όχι σε κάποιο χαμένο παράδεισο, αλλά στην τοπική έξοδο που αποτελεί το μοναδικό θέμα τη ανθρώπινη ιστορία.